Νομίζω ότι το άγχος καθόλου έτσι για οικογένεια και όλα αυτά να φτιάξεις. Πιστεύω ότι αν είναι να έρθει η σωστή στιγμή, θα έρθει και θα γίνει. Mm-hmm. Τα παιδιά μου τα λατρεύω πάρα πολύ. Δηλαδή θα ήθελα η ζωή να με έχει επιλέξει να κάνω οικογένεια. Θα ήθελα να πέσω με τα μούτρα στον έρωτα και με αυτό το άτομο να δημιουργήσουμε τη συνέχειά μας, όσο ρομαντικό και αν ακούγεται, και να κάνουμε όσα παιδιά μας δώσει και μπορούμε να συντηρούμε σωστά. Ξανθιές σου αρέσουν, ναι. Μικρός μου αρέσαν οι ξανθιές. Δεν το κρύψω. Τώρα πολύ. Που μεγάλωσες. Τώρα, ενώ είναι, οι περισσότερες ήταν μελαχρινές, δεν είναι ότι το είχα επιλέξει. Ωραία, να σου πω μερικά ονόματα γυναικών να μου πεις ποιες αρέσει. Θα είσαι πολύ ειλικρινής. Ναι. Κατερίνα Γερονικολού. Κατερίνα Γερονικολού είναι και φίλη, τη λατρεύουμε. Δούκισσα Νομικού. Δούκισσα Νομικού. Έχω τσακωθεί για τη Δούκισσα Νομικού. Έχεις τσακωθεί για τη Δούκισσα Νομικού. Πριν 11 χρόνια γινόντουσαν τα βραβεία του Έθνους για τα βραβεία. Μπράβο. Ήμουν υποψήφιος με μεγάλη μου χαρά. Αλήθεια, για πρόσωπο της χρονιάς τότε, επειδή έπαιζα στο ΓΑΜΑ 4. Πολύ ωραία. Έχω πάει με την τότε κοπέλα μου και περνάει μπροστά αυτή η ύπαρξη. Και παγώνω. Λογικό. Η επόμενη απάντηση, την επόμενη φορά που την ξανακοιτάξεις, έχω φύγει. Τι λες, ρε κοπέλα. Και μετά είχα μία ώρα μουρμούρα. Γρηγόρη μου. Βραβείο πήρες. Όχι, το πήρε ο Μπέζος. Όχι. Όχι, στον Μπέζο. Όχι και στον Μπέζο. Το είπε στον Μπέζο, τώρα που είσαστε μαζί. Όχι, το είχα ξεχάσει. Πες του Μπέζο ότι πήρε το βραβείο σου. Όχι, ρε κοπέλα. Ήταν τιμή μας που ήμασταν. Αν μου επιτρέπετε το μικρό όνομα της κοπέλας τότε που ήσουν. Έλενα. 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 Η Δούκισσα Νομικού πέρασε. Δηλαδή. Έλα. Έλα. Είδε. Άμα δεν έβλεπε, θα ανησυχούσε. Α, μπράβο. Θα έλεγε κάτι δεν πάει καλά. Α, μπράβο. Με σύγχυσε, Έλενα. Μάλιστα. Άρα για να καταλάβω τώρα εσύ ποια γυναίκα σου αρέσει. Δεν έχω καταλάβει. Σου αρέσουν και οι ξαθιές και οι μελαχρινές. Είσαι σε φάση τώρα. Δεν έχω συγκεκριμένη ομάδα. Πρέπει να μου κάνει κάτι. Δηλαδή να τσουτσουρώσει τρίχα μου. Να πω αμάν. Να τσουτσουρώσει ναι, την τρίχα ναι, σου. Να πω αμάν τι έγινε τώρα, ρε φίλε. Ωραία, με ποια τσουτσουρώνεις πιο πολύ τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό. Ναι. Πού έπιασε τον εαυτό σου να τσουτσουριάζει σε πολύ άσχημα. Ποια είναι για σένα η ωραιότερη Ελληνίδα, έτσι για να το κλείσουμε. Ενώ η αναγνωρίσιμη. Η ωραιότερη. Ναι, αναγνωρίσιμη. Αυτή που την ξέρουμε όλοι. Την έχω γνωρίσει και είναι και πολύ καλό παιδί. Κάτια Ζιγούλη. Κάτια Ζιγούλη. Ναι, πολύ μάλιστα. Καλό παιδί. Βεβαίως. Κάτια Ζιγούλη. Βέβαια, Θεσσαλονίκια η Κάτια. Τι θα ήταν. Τι θα ήταν. Αγαπάς Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικές, κριτικές, καλαματιανές. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ναι. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Έτσι πάει για μένα. Στην Αθήνα έχει πολύ ωραίες γυναίκες. Εννοείται. Εντάξει, ναι. Αλλά, εννοείται, αλλά και ξεφεύγει. Ξεφεύγει. Ναι, ξεφεύγει. Και εσύ ξεφεύγει. Εγώ είμαι πάντα κύριος. Με βλέπετε με κόκκινη κάλτσα, είμαι πάντα. Να σου πω τι ωραίο τυπάκι εσύ. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ χαίρομαι πραγματικά. Φαίνεται ότι είσαι έτσι έξω καρδιά. Εύχομαι να είσαι πολύ ευτυχισμένος.